αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι ουκρανικών σιτηρών φέρεται να έχουν κατασχεθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας της Ουκρανίας. Ο Τάρας Βίσοσκη κατηγορεί τη Μόσχα ότι κλέβει σιτηρά από τη Ζαπορίζια, τη Χερσόνα, τον Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ. Συνολικά σε αυτές τις περιοχές οι αγρότες έχουν περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους τέτοιων καλλιεργειών σιτηρών. Αυτά τα αποθέματα υπάρχουν πρώτα απ' όλα για σπορά. Δημιουργήσαμε επίσης αυτά τα αποθέματα για μεταποίηση σε αλεύρι και ψήσιμο ψωμιού για τους Ουκρανούς που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Αυτό είναι ένα σημαντικό απόθεμα. Αξίζει να δούμε τις υψηλές διεθνείς τιμές σήμερα. Πρόκειται για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να κλαπούν και να απομακρυνθούν προς το συμφέρον της Ρωσίας. Από τη Ρωσία και την Ουκρανία γίνεται το 1/3 των παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού. Περίπου 1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν την πείνα και τη φτώχεια, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.